φέρουμε κοντά μας. Και κάπως έτσι, το ένα από τα δύο ρομπότ που ακούει στο όνομα Όζη πλησιάζει το συνεργείο του Atlas. Είναι ένας από τους δύο έξυπνους βοηθούς του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης που τράβηξε την προσοχή των επισκεπτών της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στο περίπτερο 7, στον χώρο που παρουσιάζονταν οι καινοτόμες εφαρμογές του ΕΚΕΤΑ. Οι δυνατότητες των δύο ρομπότ είναι εντυπωσιακές, καθώς είναι βοηθοί ηλικιωμένων, χρησιμοποιούνται σε σχολεία αλλά και ως ξεναγοί σε μουσεία και εκθέσεις. Φτιάχνονται από Έλληνες επιστήμονες που δραστηριοποιούνται μάλιστα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εδώ έχουμε τα ρομπότ που φτιάχνουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, μέσω του ΕΚΕΤΑ και της εταιρείας τεχνοβλαστός που λέγεται Ozi Robotics. Τα κατασκευάζουμε από το hardware μέχρι το software εμείς. Και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια πληθώρα σεναρίων, όπως για παράδειγμα για την κατανόηση των δραστηριοτήτων κάποιου ηλικιωμένου στο σπίτι του και να καταλάβουμε έτσι αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αν έχει πέσει, αν έχει ξεχάσει κάποιο hub κτλ. Ή επίσης μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε σενάρια σε μουσεία για κάποια ξενάγηση, σε σχολεία για να βοηθήσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία σε μαθήματα όπως ρομποτική, φυσική, προγραμματισμό κτλ. Στη συνέχεια, η ανδρομάχη Μπίγκου εξήγησε στον Νίκο Αβουκάτο πώς λειτουργεί το πρόγραμμα e-try-on που αφορά στον σχεδιασμό και στην δοκιμή ψηφιακών ρούχων. Αυτό το πρόγραμμα, το e-try-on, απευθύνεται με τις εφαρμογές του τόσο σε καταναλωτές όσο και σε επαγγελματίες από το χώρο της μόδας. Η εφαρμογή αυτή που βλέπετε πίσω μας αποτελεί μια εφαρμογή όπου ο καταναλωτής θα μπορεί μέσα από το κινητό του να επιλέγει το ρούχο που θέλει να προβάλλει επάνω του, το χρώμα, το μέγεθος και όλα αυτά, και ουσιαστικά να βλέπει μέσα από το κινητό του πώς θα φαίνεται πριν το αγοράσει, πάνω στον ίδιο. Είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια για όλους τους επαγγελματίες στον χώρο της μόδας που θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους και μια πολύ μεγάλη βοήθεια για το ηλεκτρονικό εμπόριο σε αυτό το χώρο. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να παρακολουθήσουν από κοντά τη λειτουργία πολλών έξυπνων συστημάτων, κάποια από τα οποία μάλιστα παρουσιάζονταν για πρώτη φορά στο κοινό.